4 διδακτικές προσεγγίσεις της επικούριας φιλοσοφίας σε παιδιά ηλικίας 6 με 12 χρόνων. Εισαγωγή. Η φιλοσοφία δεν διδάσκεται στα σχολεία, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Πρόκειται για ένα παράδοξο που πολλές χώρες, έχοντας ανακαλύψει τα ωφέλη της διδασκαλίας της φιλοσοφίας σε παιδιά, έχουν ανατρέψει εισάγοντας στο αναλυτικό τους πρόγραμμα είτε το μάθημα της φιλοσοφίας είτε της ειδικής. Πράγματι, τα πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη της σκέψης, την απαλλαγή από προκαταλήψεις και προλήψεις, την αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης είναι εμφανή και αναμφισβήτητα. Σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφικής σκέψης αποτελεί σαφώς και επικούρια φιλοσοφία χάρη στη διαχρονικότητα της οποίας ο καθημερινός άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην ειδονή, δηλαδή την απονία του σώματος και την αταραξία της ψυχής. Αυτό βέβαια δεν θα συμβεί με τον τρόπο των επικούριων διδαγμάτων. Εξάλλου, ο διδακτισμός αποφεύγεται εν γέννη ως μέθοδος διδασκαλίας σε παιδιά, ούτε υπό τη μορφή της ανάλυσης κειμένων ή της ιστορίας της φιλοσοφίας. Συνεπώς, αρχικά, δεν γίνονται αναφορές σε ονόματα και ορολογίες, αλλά το παιδί από μικρή ηλικία οδηγείται με φυσικό τρόπο στην κατανόηση του πλαισίου της επικούριας θεωρίας, ώστε να διακρίνει, παραδείγματος χάρη, τις φυσικές από τις κενές επιθυμίες ή το πραγματικό από το φανταστικό, έως ότου να γνωρίσει στα πρώτα στάδια της εφηβείας τις επικούριες έννοιες, παραδείγματος χάρη την έννοια της ειδονής και την τετραφάρμακο. Ως εκ τούτου, με την κατάλληλη μέθοδο, ένα παιδί εξαπαλώνων ήχων είναι σε θέση να εξοικειωθεί με τις αρχές της επικούριας διδασκαλίας, ώστε μεγαλώνοντας να έχει αποκομίσει τα ωφέλη και να οδηγηθεί στο ευζήν. Η διδασκαλία του επίκουρου. Πρώτη με τρίτη δημοτικού, οι φυσικές και οι κενές επιθυμίες. Το μάθημα ξεκινά με την αφήγηση της ιστορίας του μπερδεμένου χαμελέοντα. Ο χαμελέοντας είναι ένα συμπαθητικό ερπετό που ζει σύμφωνα με τη φύση του. Αλλάζει χρώμα ανάλογα με το περιβάλλον και τρέφεται με έντομα. Είναι όμως ευτυχισμένος? Μάλλον δεν το γνωρίζει. Μπαίνοντας σε έναν ζωολογικό κήπο και βλέποντας τα υπόλοιπα ζώα, επιθυμεί να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά τους, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ευτυχισμένος. Αρχικά βλέπει μια πολική αρκούδα. «Τι μικρός που είμαι», σκέφτεται. «Εύχομαι να γινόμουν μεγάλος και λευκός, σαν μια πολική αρκούδα». Και η ευχή του πραγματοποιείται. Είναι όμως ευτυχισμένος? Οι επιθυμίες του πραγματοποιούνται όλες. Αποκτά ό,τι επιθυμεί για την ευτυχία του. Την ομορφιά ενός φλαμίγκο, την εξυπνάδα της αλεπούς, το να κολυμπάει σαν ένα ψάρι, την ταχύτητα του ελαφιού, το να κοιτά από ψηλά σαν την καμιλοπάρδαλη, το να κρύβεται σε καβούκι όπως μια χελώνα, τη δύναμη ενός ελέφαντα, το να είναι αστείος όπως μια φώκια. Τέλος, βλέποντας τους επισκέπτες του ζωολογικού κήπου, επιθυμεί να γίνει σαν αυτούς. Τότε περνάει από μπροστά του μια μύγα και είναι πολύ πεινασμένος, αλλά είναι πολύ μπερδεμένος για να την πιάσει. Η τελευταία του επιθυμία είναι να γίνει πάλι ο εαυτός του. Η ευχή του πραγματοποιείται και πιάνει τη μύγα. Η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Οι φυσικές και οι κενές επιθυμίες. Ας αναλογιστούμε ότι από τις επιθυμίες μας άλλες είναι φυσικές και άλλες κενές, και ότι από τις φυσικές άλλες είναι αναγκαίες και άλλες απλώς φυσικές. Από τις αναγκαίες, άλλες είναι αναγκαίες για την ευδαιμονία, άλλες για να μην ενοχλείται το σώμα και άλλες για το ζήν καθ' αυτό. Διογένης Λαέρτιος 10.127. Ας μην καταστρέφουμε αυτά που έχουμε με το να επιθυμούμε πράγματα που δεν έχουμε, αλλά να αναλογιζόμαστε πως ό,τι έχουμε τώρα, κάποτε ευχόμασταν να το αποκτήσουμε. Για κάθε σου επιθυμία πρέπει να θέτεις το ερώτημα: τι θα μου συμβεί αν γίνει αυτό που επιθυμώ και τι αν δεν γίνει? Επίκουρος.
οι ερωτήσεις. Ο μπερδεμένος χαμελέοντας αποτελεί την αφόρμηση για να συζητήσουμε με τα μικρά παιδιά το θέμα της ευτυχίας. Οι άνθρωποι επιθυμούν την ευτυχία, ειδονή, και σε αυτό στοχεύουν οι πράξεις τους. Μήπως όμως πολλές φορές γινόμαστε υπερβολικοί στις επιθυμίες μας? Σκοπός είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι η πραγματοποίηση όλων των επιθυμιών μας δεν οδηγεί στην ευτυχία. Να εκτιμήσουν αυτά που ήδη έχουν, να αναζητήσουν την πηγή των επιθυμιών τους, να συνειδητοποιήσουν ότι η εκπλήρωση κενών επιθυμιών τους απομακρύνει από τον εαυτό τους. Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με τη χρήση εύκολα αντιληπτών από τα παιδιά ερωτήσεων. Ερωτήσεις για τις επιθυμίες. Γιατί ο χαμελέοντας θέλει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά των άλλων ζώων? Οι επιθυμίες του χαμελέοντα έχουν να κάνουν με τον ίδιο? Γιατί ναι, γιατί όχι? Ποια τελευταία επιθυμία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ο χαμελέοντας? Ποιες είναι οι βασικές φυσικές επιθυμίες για τη ζωή? Ερωτήσεις για την ελευθερία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ζώων του ζωολογικού κήπου? Ο χαμελέοντας το παρατηρεί? Τι είναι έτοιμος να θυσιάσει για να αποκτήσει ό,τι έχουν τα άλλα ζώα? Ερωτήσεις για την ευτυχία, ειδονή. Όλες οι επιθυμίες του χαμελέοντα πραγματοποιούνται. Αυτό τον κάνει ευτυχισμένο? Οι επιθυμίες μας φέρνουν την ευτυχία? Η ευτυχία μας εξαρτάται από άλλους ή από εμάς? Ποια επιθυμία του χαμελέοντα τον έκανε ευτυχισμένο? Τετάρτη με έκτη δημοτικού. Οι επιθυμίες. Ο Χάρη, φορώντας την κάπα του πατέρα του που τον κάνει αόρατο, εισέρχεται στο απαγορευμένο μέρος της βιβλιοθήκης για να αναζητήσει πληροφορίες για τον Νίκολας Φλάμελ. Κατά λάθος μπαίνει σε μια αίθουσα με έναν καθρέφτη. Όταν κοιτάζεται, βλέπει τους πεθαμένους γονείς του. Ο καθρέφτης δείχνει τις πιο κρυφές μας επιθυμίες. Ποιες είναι όμως αυτές? Η πρώτη ερώτηση είναι αυθόρμητη. Τι θα θέλατε να δείτε στον καθρέφτη? Έπειτα επισημαίνεται η φράση του Ντάμπλντορ προς τον Χάρη που έχει περάσει απαρατήρητη. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, κοιτώντας στον καθρέφτη, θα έβλεπε μόνο τον εαυτό του, όπως είναι. Ο καθρέφτης δείχνει τις βαθύτερες και πιο απελπισμένες επιθυμίες της καρδιάς μας. Οι ερωτήσεις. Ο καθρέφτης, ένα θέμα που επέλεξαν τα παιδιά, αποτελεί την αφορμή για την συζήτηση της έρευνας του εαυτού μας και των πιο βαθιών επιθυμιών μας. Καθώς επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στην ικανοποίηση των επιθυμιών μας, οφείλουμε να γνωρίζουμε τι επιθυμούμε πραγματικά. Σκοπός είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι οι επιθυμίες μας οφείλουν να πηγάζουν από εμάς, να είναι σε θέση να διακρίνουν τις κενές από τις φυσικές επιθυμίες, να περιορίσουν τις επιθυμίες σε αυτές που παίζουν ρόλο στην ευτυχία τους, να εισαχθεί η έννοια της φιλίας στην κατάκτηση της ευτυχίας. Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με τη συζήτηση των παρακάτω ερωτήσεων. Ερωτήσεις για την ευτυχία. Είναι λογικό ότι στον περιορισμένο χρόνο μιας σχολικής περίοδου δεν είναι δυνατόν να τεθούν όλες οι ερωτήσεις, καθώς τα παιδιά δεν θα έχουν την ευκαιρία να στοχαστούν σε βάθος προτού απαντήσουν στα ερωτήματα. Η φιλοσοφία σε παιδιά δεν είναι απλώς η ανάγνωση ιστοριών ή η προβολή βίντεο, τα οποία αποτελούν την αφορμή για συζήτηση. Το γεγονός ότι τα παιδιά γνωρίζουν τη σκηνή με τον καθρέφτη είναι βοηθητικό ώστε να προχωρήσουν στην ουσία της προβεβλημένης σκηνής που μπορεί να έχει αρχικά προσπεραστεί χωρίς περαιτέρω σκέψη. Επομένως, μία ουσιαστική συζήτηση θα απαιτούσε περισσότερες των μία περιόδων. Ωστόσο, στο δεύτερο στάδιο της φιλοσοφίας σε παιδιά, πολλές ερωτήσεις έχουν απαντηθεί ήδη σε προηγούμενες συζητήσεις, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια βάση σχετικά με τη συζήτηση της ευτυχίας. Μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της ευτυχίας για εσάς? Αυτά τα πράγματα που θεωρείτε απαραίτητα στην ευτυχία, ποιο θα μπορούσατε να αφαιρέσετε?
θα μπορούσατε να είστε δυστυχείς ακόμη και αν τα είχατε όλα? Τα χρειάζεστε όλα συνεχώς? Πόσο διαρκεί η ευτυχία? Υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν? Μπορεί να είστε ευτυχισμένοι χωρίς να το γνωρίζετε? Χρειάζεστε φίλους για να είστε ευτυχισμένοι? Πρέπει να είναι οι φίλοι παρόντες για την ευτυχία μας? Πρώτη Γυμνασίου. Ο κήπος του επίκουρου. Η επικούρια φιλοσοφία. Το μάθημα ξεκινά με την ερώτηση πώς θα σας φαινόταν να ζούσατε με τους φίλους σας. Στη συνέχεια, προβολή του βίντεο του Luke Slattery, επίκουρους, Taking Pleasure Seriously. Το βίντεο αναφέρει τη λέξη επικούριος, η οποία έχει αρνητική σημασία σήμερα και δηλώνει το άτομο που είναι δοσμένο στις σωματικές ειδονές. Ωστόσο αναφέρεται ότι η έννοια έχει αρχαίο νόημα και μπορεί να έχει εφαρμογή σήμερα ως τρόπος ζωής και σκέψης με σκοπό την ευτυχία. Η θεωρία. Αναφέρονται οι βασικές αρχές της επικούριας φιλοσοφίας που μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητές λόγω του βίντεο που έχει προηγηθεί. Η ειδονή ως σκοπός της ζωής σε αντίθεση με την αρετή. Η φιλοσοφία του στοικισμού έχει προηγηθεί ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των δύο. Επαναπροσδιορισμός της ειδονής. Σημερινή και επικούρια σημασία. Αποφυγή κενών επιθυμιών οδηγεί στην ειδονή. Απελευθέρωση από προκαταλήψεις και δυσδαιμονίες που προκαλούν φόβο. Ο κόσμος αποτελείται από άτομα και κενό. Σύγχρονη θεωρία της φυσικής αναφορά στον νομπελίστα φυσικό Φέινμαν και τη δήλωσή του για τα άτομα και το κενό. Δεν υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο. Η ζωή συνδέεται με την αίσθηση. Η αυτάρκεια ως αγαθό. Θεωρούμε την αυτάρκεια μεγάλο αγαθό, όχι για να μένουμε ευτυχισμένοι πάντοτε με τα λίγα, αλλά για να μπορούμε, όταν δεν έχουμε πολλά, να μένουμε ευχαριστημένοι με τα λίγα, με την πεποίθηση ότι τη μεγαλύτερη ειδονή από την πολυτέλεια την απεικονίζουν εκείνοι που την έχουν λιγότερο ανάγκη και ότι κάθε τι το φυσικό το αποκτά κανείς εύκολα, ενώ το μάταιο δύσκολα. Τα λιτά φαγητά μας δίνουν την ίδια ειδονή με τα πλούσια γεύματα όταν έχει εξελιχθεί όλος ο πόνος της έλλειψης. Ψωμί και νερό δίνουν τη μεγαλύτερη ειδονή όταν προσφερθούν σε κάποιον που τα έχει ανάγκη. Να συνηθίσει λοιπόν κανείς σε απλή και όχι πολυδάπανη διατροφή βελτιώνει την υγεία και κάνει τον άνθρωπο ακούραστο στις υποχρεώσεις της ζωής. Και όταν πότε-πότε μας δίνεται η ευκαιρία για πολυδάπανες απολαύσεις, μας κάνει να αντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο τις μεταστροφές της τύχης. Διογέννης Λαέρτιος 10.130-131. Ένα θέμα είναι σημαντικό για τους έφηβους. Είναι η έννοια της αυτάρκειας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής που αποτελεί προϋπόθεση για την ευτυχία. Οι αντιρρήσεις που αφορούν την πλουσιοπάροχη ζωή συζητούνται στο σημερινό πλαίσιο του καταναλωτισμού, του σκοπού της απόκτησης αγαθών στο ατέρμονο κυνήγι της ευτυχίας. Οι ερωτήσεις που τίθενται ως θέμα συζήτησης είναι οι εξής. Ποια είναι η πηγή των επιθυμιών μας σήμερα? Τι είναι αυτάρκεια? Η έννοια της αυτάρκειας είναι συμβατή με την εποχή μας? Ο φόβος του Θεού και του θανάτου. Ο φόβος του Θεού και του θανάτου είναι κεντρικές έννοιες της επικούριας φιλοσοφίας, ως εκ των ον ουκ άνευ για μια ευτυχισμένη και ατάραχη ζωή. Οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ιδέα του θανάτου, η οποία είναι αλληλένδετη με την ιδέα του Θεού, καθώς η έννοια της μεταθάνατος ζωής είναι συνυφασμένη με τις θρησκείες. Επιπλέον η έννοια του Θεού μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για την έννοια της επιστήμης και τον ρόλο της στην καθημερινή ζωή, καθώς απαλλάσσει από δυσδαιμονίες και ψευδείς δοξασίες. Η ιδέα του θανάτου ως ανυπαρξίας προκαλεί φόβο? Γιατί ναι, γιατί όχι? Ο Θεός μπορεί να επεμβαίνει στα ανθρώπινα δρόμενα και να τα αλλάζει? Ο Θεός μπορεί να αλλάξει τους φυσικούς νόμους? Γιατί ναι, γιατί όχι? Δευτέρα Γυμνασίου. Οι θεωρίες της ευτυχίας. Στη Δευτέρα Γυμνασίου αναλύονται οι θεωρίες της ευτυχίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Έχουν προηγηθεί οι θεωρίες του Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και των Στοικών.
Η θεωρία του Επίκουρου είναι η τελευταία που συζητείται. Η ειδονή είναι ο σκοπός της ζωής για τον Επίκουρο. Και γι' αυτό λέμε ότι η ειδονή είναι η αρχή και το τέλος της ευτυχισμένης ζωής, μακαρίως ζήν, γιατί αυτήν τη θεωρούμε πρώτο και συγγενές αγαθό και από αυτήν ξεκινούμε κάθε επιλογή, πάσαν αίρεση και αποφυγή. Και σε αυτήν καταλήγουμε έχοντας σαν κανόνα τα συναισθήματα για να κρίνουμε κάθε αγαθό. Διογένης Λαέτιος 10.129. Η χρησιμότητα της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία δεν είναι μόνο άσκηση της σκέψης, αλλά πρέπει να οδηγεί σε καλύτερη ζωή. Πρέπει να συμβαδίζει με τη ζωή για να εκπληρώσει το σκοπό του ευζήν. Μάταιος, κενός, είναι ο φιλοσοφικός λόγος που δεν θεραπεύει κανένα ανθρώπινο πάθος. Ακριβώς όπως η ιατρική δεν ωφελεί παρά μόνον όταν θεραπεύει τις αρρώστιες του σώματος, έτσι και η φιλοσοφία δεν προσφέρει τίποτα αν δεν απαλλάσσει την ψυχή από τα πάθη της. Επίκουρος, απόσπασμα 54, Πορφυρίου προς Μαρκέλλαν 31. Στις άλλες ασχολίες, ο καρπός των προσπαθειών έρχεται αφού αυτές ολοκληρωθούν. Ενώ στη φιλοσοφία η γνώση συμπορεύεται με την ευχαρίστηση. Η απόλαυση δεν έρχεται με τη μάθηση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η μάθηση και η απόλαυση. Επίκουρου προς Φώνησης 27. Τετραφάρμακος. Άφοβον ο Θεός, ανύποπτον ο θάνατος, και τα αγαθόν μεν εφικτητών, το δε δεινόν εφεκαρτέριτον. Φιλόδημος προς Σοφιστάς 4.10.14. Η επικούρια τετραφάρμακος λειτουργεί προληπτικά ως προϋπόθεση της ειδονής. Οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με πολλά από τα στοιχεία της επικούριας φιλοσοφίας. Ως εκ τούτου δεν είναι δύσκολη η κατανόησή της. Η επανάληψη ωστόσο των βασικών αρχών σε συνδυασμό με τη θεωρία της ειδονής καθιστά εύληπτη τη φιλοσοφία του Επίκουρου για όσους θέλουν να εντρυφήσουν σε αυτήν, αφού έχουν γνωρίσει τις υπόλοιπες φιλοσοφίες της ευτυχίας. Ερωτήσεις. Τα προς συζήτηση θέματα προκύπτουν από τις ερωτήσεις. Τι είναι η ειδονή για τον Επίκουρο? Μπορεί να υπάρξει ειδονή χωρίς πόνο? Όλες οι ειδονές είναι επιθυμητές ανεξαρτήτως αποτελέσματος? Πώς μπορεί να αποβληθεί ο φόβος του θανάτου? Ποια είναι η συνεισφορά της επιστήμης στην καθημερινή ζωή? Ποια η συνεισφορά της φιλοσοφίας στην καθημερινή ζωή? Συμπεράσματα. Η φιλοσοφία μπορεί να διδαχτεί σε παιδιά. Με ποιον σκοπό όμως? Τα αποτελέσματά της δεν αφορούν απλώς την ακαδημαϊκή επίδοση, όπου εστιάζουν περισσότερες έρευνες, ούτε τη συμμετοχή των παιδιών σε συζήτηση, ώστε να κοινωνικοποιούνται και τα πιο ήσυχα παιδιά. Αν και είναι εμφανές ότι πληρεί τους παραπάνω σκοπούς, η φιλοσοφία σε παιδιά δεν μένει εδώ. Η φιλοσοφία σε παιδιά δημιουργεί μια νέα κοινωνία πολιτών που αμφιβάλλει για τη σημερινή παγκόσμια πολιτική και οικονομική κατάσταση. Μια κοινωνία που θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεδομένα. Μια κοινωνία που αγκαλιάζει την επιστήμη, αλλά στέκεται κριτικά απέναντι στην ηθική ευθύνη που επιφέρει η αλόγιστη χρήση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας. Δημιουργεί μια κοινωνία ευτυχισμένων ανθρώπων, οικολογικά προσανατολισμένων, όπως απαιτούν οι καιροί. Μια νέα κοινωνία ανθρώπων ικανών να αλλάξουν τη σημερινή κοινωνία. Η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα με εφαρμογή στην πλειονότητα των ανθρώπων. Η φιλοσοφία πρέπει να εξυγχρονιστεί για τον ίδιο λόγο, για να αλλάξει τη ζωή όλων, οδηγώντας τους στην ευτυχία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία, ώστε να διαμορφώσει αυτόνομες συνειδήσεις, δηλαδή να διδάξει την ευτυχία.